μια φίλη μου σύστησε ένα εργαστήρι της ακρογιόγκα, οπότε το είδα, το ερωτεύτηκα και η πορεία μου συνεχίστηκε. Το όνομά μου είναι Γιάννης Καρβέλης, είμαι από το Βόλο, αλλά τα τελευταία χρόνια ζω και εργάζομαι στην Αθήνα. Η γιόγκα είναι συνήθως κάτι που κάνει ο καθένας στο στρωματάκι του, η πρακτική δηλαδή ο καθένας ατομικά. Η ακρογιόγκα είναι κάτι το οποίο γίνεται σε ομάδες, οπότε ενισχύουμε το κομμάτι της επικοινωνίας, το κομμάτι της σύνδεσης και το κομμάτι της ομαδικότητας. Take your time. Στην Αθήνα αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε οι 6 από τους 8 πιστοποιημένους δασκάλους της ακρογιόγκα στην Ελλάδα και οι αίθουσες είναι γεμάτες με κόσμο, οι οποίοι χαίρονται για την πρακτική, το καλοκαίρι, την άνοιξη, το φθινόπωρο. Τα πάρκα γεμίζουν με ανθρώπους που παίζουν. Οπότε ναι, θα έλεγα οι Αθηναίοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά την ύπαρξη της ακρογιόγκα. Συνήθως είναι ενήλικες, παρόλα αυτά δεν είναι απαγορευτικό για παιδιά. Είναι άτομα που έχουν διάθεση να επικοινωνήσουν, άτομα που έχουν διάθεση να συνδεθούν. Η άκρα γιόγκα μας προσφέρει εκτός από τα σωματικά ωφέλη της άσκησης, καθώς μπαίνουμε στη διαδικασία να κάνουμε γιόγκα, ακροβατικά, κατακόρυφα και όλα τα κομμάτια που περιέχει αυτό. Μας προσφέρει επίσης και ψυχικά ωφέλη, όπως είναι η εμπιστοσύνη που θα δώσουμε στην ομάδα, η εμπιστοσύνη που θα χτίσουμε για τον εαυτό μας, η επικοινωνία και ο καλύτερος τρόπος να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας. Οπότε όλα τα κομμάτια που έχει η ακρογιόγκα, τα ακροβατικά, η γιόγκα ή το ταϊλανδέζικο μασάζ, απλά είναι τα εργαλεία. Ο σκοπός της πρακτικής είναι να χτίσουμε όλα αυτά. Αυτά που παρακολουθήσαμε σήμερα αφορούν το καθαρά ακροβατικό μέρος της πρακτικής, το solar κομμάτι της πρακτικής και η συνεργασία μου με τον Thomas Arta που μας ήρθε από τη Γερμανία αφορούσε τους μαθητές οι οποίοι ήδη υπάρχουν καιρό στην πρακτική, στις αίθουσές μας στην Αθήνα. Οπότε θα έλεγα ότι η πρακτική αυτή δεν χρειάζεται να υπάρχει κάποια συγκεκριμένη σωματική διάπλαση, δεν χρειάζεται να υπάρχει κάποια προηγούμενη εμπειρία. Όλοι ξεκινάμε από την αρχή της πρακτικής, μαθαίνοντας τα βασικά βήματα και το φτάνουμε μέχρι το σημείο που μπορούμε. Άλλωστε, η λέξη γιόγκα στο κομμάτι της πρακτικής της ακρογιόγκα ταιριάζει στο γεγονός ότι δεν υπάρχει ανταγωνισμός, δεν είναι κάποιο άθλημα, είναι κάποιο είδος το οποίο θέλουμε να περνάμε καλά και να υπάρχει αυτή η σωματική και πνευματική ευεξία.